Ακόμη καμία απόφαση. Εντός ολίγου αναμένεται να ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση των Τεχνικών και στις 12 η Συνέλευση των Οδηγών Λεωφορείων. Από εκεί πέρα όμως είχε γίνει μια συζήτηση από το συντονιστικό μετρό, τραμ, ΙΛΠΑΠ και ΙΣΑΠ, όπου έχουν αποφασιστεί από ό,τι μου λένε μένει να οριστικοποιηθεί αυτό, να βγει και με δελτίο τύπου. Στάση εργασίας τη Δευτέρα 11 το πρωί με 4 το μεσημέρι, αύριο μάλλον με συγχωρείτε. Αυτό 11 με 4 στάση, τη Δευτέρα 24 ώρια απεργία, νέα στάση την Τρίτη, περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι ώρα ή τι ώρες μπορεί να είναι πρωί-βράδυ, και την Τετάρτη 24 ώρια απεργία ξανά. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί με δημόσια ανακοίνωση. Διότι αυτή είναι ακριβώς η απόφαση, αλλά τα συνδικάτα αποφασίζουν μια στιγμή, μετά το ξανασυζητάνε, έρχεται και ένας τρίτος. Να ακούσουμε και τη δημόσια ανακοίνωση. Τα στοιχεία είναι αυτά που λες για την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Μετρό, τραμ, ΙΛΠΑΠ και ΙΣΑΠ. Περίπου ίδιες προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι και εδώ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε να ολοκληρωθεί η Γενική Συνέλευση. Τι θα αποφασίσουν και οι οδηγοί και οι τεχνικοί λεωφορείων. Είμαστε με τον κύριο Ραυτόπουλο να δούμε τι ακριβώς σκέφτονται, που προσανατολίζονται. Και τι γίνεται τώρα, γιατί έχουν μπροστά τους και ένα νέο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο ΡΕΠΑ, που φέρνει τα πάνω κάτω σε. Να πούμε εκεί στους κυρίους, πάντως Ναντίν μου, ότι να αποφασίσουν, σήμερα, γιατί αύριο πάλι δεν θα υπάρχει ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς. Καθώς απεργούν δημοσιογράφοι, τεχνικοί κτλ. Και ο κόσμος δεν θα ξέρει αύριο τι θα γίνει με τις συγκοινωνίες. Όπως και σήμερα. Ό,τι μάθουμε σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, έλα Ναντίν. Καλημέρα κύριε Αυτόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε σίγουροι, όπως λειτουργούμε σοβαρά και υπεύθυνα, θα ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, μετά την απόφαση την οποία θα πάρουμε από τη Γενική μας Συνέλευση. Μάλιστα. Προς τα πού προσανατολίζεστε, τι λέτε? Να σας πω, θα ήταν καλύτερο να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Θα ακούσουμε όλες τις θέσεις, τις προτάσεις των εργαζομένων. Θα καταθέσουμε και εμείς την πρότασή μας. Και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι ομόφωνα, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους στην ΕΘΕΛ, από όλα τα σωματεία. Και, άρα πάτε προς κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Προς ανατολιζόμαστε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα.